Καλημέρα, καλημέρα. Ιδιαίτερη αγαπημένη στους ποντίους Φέη, ταλαντούχα μας Φέη, από την παρουσίαση θυμόμαστε ακόμη τη συγκίνησή σου από την πρώτη παρουσίαση. Θυμάσαι? Βεβαίως και θυμάμαι το σύριαλ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θυμάμαι πολύ καλά και νιώθω έτσι όπως είσαι αυτή τη στιγμή, Τάκη, ότι θα μας απαγγείλεις κάτι ή τουλάχιστον αυτό περιμένω. Γελάει. Ρίζαμ και κλαδί. Ωραίος. Είσαι ωραίος. Τάκη, τα λέγαμε και εκείνη την ημέρα στην παρουσίαση του Κόκκινου Ποταμιού, ένα σύριαλ το οποίο έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση και στους πόντιους που περίμεναν να δουν στην εικόνα τις αφηγήσεις, τα βιώματα των συγγενών τους, αλλά και από τους μη πόντιους, οι οποίοι για πρώτη φορά με τόσο ωραίο τρόπο είδαν τι ακριβώς έγινε. Φέτος πάμε στα 101 χρόνια, πάλι επέτειος μνήμης, αυτής της πικρής περίοδου, της γενοκτονίας των ποντίων. Θα ήθελα δύο λόγια από σένα. Όταν η ζωή καταγράφει την πραγματικότητα και αυτό το σενάριο πέφτει στα χέρια ταλαντούχων ανθρώπων και ανθρώπων που αγαπάνε την αλήθεια, εδώ πέσαμε στο κανάλι Open, στον κύριο Ιβάν Σαββίδη, τους οποίους εγώ προσωπικά ευχαριστώ και δεν είναι επαγγελματικό το ευχαριστώ, γιατί δεν ήταν επαγγελματική η απόφαση, η εμπορική απόφαση του καναλιού και του κυρίου Σαββίδη να κάνει αυτή την παραγωγή. Ήταν η απόφαση ψυχής και συναισθηματική και ηθική η πράξη. Γι' αυτό και το ευχαριστώ μου είναι ηθικό και αληθινό. Και πέφτει στα χέρια ταλαντούχων ανθρώπων όπως του Μανούσου Μανουσάκη, του συντονιστή, του ψυχοτή, του σκηνοθέτη και οι ηθοποιοί, αυτοί οι ηθοποιοί που υπηρέτησαν αυτό το έργο, αυτή τη σειρά, τότε το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Από την ομιλία σου, όταν μίλαγες στην παρουσίαση, ήσουν συγκινημένη και μας συγκίνησες και εμάς. Που η ρίζα σου δεν είναι ποντιακή, αλλά και η αλήθεια σε είχε βάλει σε μία φόρτιση, έτσι δεν είναι? Να σου πω κάτι, Τάκη. Όταν μας δείξατε το πρώτο επεισόδιο, το οποίο δεν έχω ποντιακή ρίζα, όχι, και δεν έχω και γνώση βαθιά, δυστυχώς και κακώς, του θέματος, αλλά επαγγελματικά και από προσωπική ανάγκη ιστορική, διαβάζω πολλά πράγματα. Όταν είδα το πρώτο επεισόδιο, Είναι συγκλονιστικό. πραγματικά μου σφίχτηκε η ψυχή και Συγκλονιστική πραγματικά η συγκίνηση βγήκε αβίαστα και δεν υπήρχε και λόγος να κρυφτεί. Άρα, κάθε φορά που εξ αφορμής της επετείου κάνουμε κάποιες τέτοιες κουβέντες, και νομίζω ότι είναι επιβεβλημένες αυτές οι κουβέντες, είναι επιβεβλημένο να θυμόμαστε. Είναι 100 χρόνια πίσω, αλλά μιλάμε για ένα ξεριζωμό, ο οποίος δεν έχει τύχει τη δικαίωσή του. Και αυτό είναι το μεγάλο Δεν πρόβλημα πια δικαιούμαστε για να μένα. ξεχνάμε την ιστορία, Έτσι, μην έχουμε λύθη. ακριβώς. Ενάντια στη λύθη είναι αυτός ο αγώνας. Θέλω να δείξουμε κάτι που. Έλα, έλα, Τάκη μου, Και παρακαλώ. όχι, δεν άκουσα τον συνομιλητή σου. Δεν άκουσα Δημήτρης τη. Περπατάρης, Γιάννης Φόσκολος συμμετέχουν σε αυτό που λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα στους Θέλω να φίλους. δείξουμε ένα μικρό τρέιλερ που είναι πάλι ποντιακό, είναι πάλι ιδιαίτερο και θα μας πεις τι ακριβώς είναι. Ευχαριστώ. Νόστος. Ρίζαμ και κλαδίμ. Μία θεατρική παράσταση αφιέρωμα. Αυτή η μουσική με την ποντιακή λύρα σου σηκώνει την ψυχή επάνω στην απογειώνει. Τι είναι ο Νόστος, Τάκη? Ο ταλαντούχος Μοντέρ και σκηνοθέτης είναι, αλλά στη συγκεκριμένη σειρά κάνει το μοντάζ. Μιχάλης Μινακούλης μου έκανε ένα δώρο ζωής, την ιδέα, το σενάριο, το γύρισμα, τη σκηνοθεσία του σποτ μαζί με τον συναδέλφους μου της παράστασης Νόστος Ρίζαμ και Κλαδίν, Αλέξη Παρχαρίδη, Μάγδα Πένσου και Έλενα Νεανίδη. Αυτό το σποτ ένα θείο δώρο και θα περιοδεύσουμε, θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα, από το Φρούριο στην Καβάλα, από 15 Ιουλίου που γίνεται η Επιτρέπεται. απελευθέρωση ψυχής και και σωμάτων. Τη δράση, τα σώματα. Και θα συνεχίσουμε όλο το καλοκαίρι σε μεγάλα θέατρα παρά τις συνθήκες. Θα πάμε κοντά στους ποντίους, στους φιλοποντίους, σε όλους τους θεατές. Και Μπράβο. από τον Οκτώβριο, 10, 11 Οκτωβρίου, θα πάμε στο Ντίσσελντορφ.
και με το Σύλλογο Ξενιτείας και μετά στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο και στη Στουτγκάρδη σε συνεργασία με το Greek Theater Art. Τι είναι αυτή η παράσταση, Τάκη? Είναι ιστορικό δράμα, το θέμα είναι η γενοκτονία, είναι ένα ιστορικό δράμα που έγραψε ο εξαιρετικός συγγραφέας Δημήτρης Πιπερίδης και αφορά μια οικογένεια στα χρόνια της γενοκτονίας που μετακινείται προς από την Τραπεζούντα. Το ξεριζωμό της. Το ξεριζωμό. Ακριβώς. Και με ειδικές συνθήκες, κορονοϊού συνθήκες, με αποστάσεις και ναι, λαβωμένοι κι εσείς στον κλάδο σας. Έχουμε και άλλο δώρο από τον μουσικό, τον σπουδαίο καλλιτέχνη Χρήστο Παπαδόπουλο, που γράφει τη μουσική τη σειρά που έκανε ο Ποτάμι. Μου κάνει δώρο ο Χρήστος τις σπουδαίες μουσικές για την παράσταση που ακούσατε λίγο πριν. Μπράβο. Μία από τις οποίες μουσικές ακούσατε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό για την γενοκτονία. Αυτές τις μέρες, μέχρι τέλη Μάη, ο Θείος Θεμετέρ και ο Θόδωρος Αλεπίδης μαζί με τον Γιάννη Σανιώτη οργανώνουμε ένα αφιέρωμα για τη γενοκτονία με βίντεο, με 6 βίντεο σε κάθε εξάδα. Κάθε μέρα βγαίνει μια νέα εξάδα βίντεο και θα πάει μέχρι τέλη Μάη που αφορά τη γενοκτονία. Και πού μπορεί να τα δει κάποιος αυτά τα βίντεο? Στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο πού? Στο διαδίκτυο. Στο σελίδα του Θείασος Θεμετέρ. Ωραία. Και είναι 300, θα μιλήσουν, θα παρελάσουν 350 κορμιά, 353 ψυχές σε βίντεο των δευτερολέπτων, όπως ήταν 353.000 οι νεκροί μας, οι αθάνατοι, έτσι 353 άνθρωποι. Και έχουμε θελοντές μοντέρ, έχουμε θελοντές κοπέλες θελόντριες για την νοηματική. Προσπαθούμε να το κάνουμε και στην νοηματική, να μην αδικήσουμε τους συνανθρώπους μας. Σωστό. Μπράβο. Εύχομαι ολόψυχα να πάνε όλα κατευχήν, λόγω των προβλημάτων της περίοδου αυτής, και να βρουν τους ακροατές και τους τηλεθεατές να αγκαλιάσουν την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη Βαμβακίδη. Καλή δύναμη. Μία πόντια θέη μου είπε ότι διάβασε την ανακοίνωση ότι μέχρι τέλη Μάη θα υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, η αντίδραση, ο θυμός, η πίκρα, η διεκδίκηση, και μου είπε: «Ρίζαμ, ούς να αναγνωρίζουνε παγκόσμια τη γενοκτονία, μη σταματάτε αυτά τα βίντεο. Μέχρι να αναγνωριστεί παγκόσμια, να δικαιωθεί η γενοκτονία παγκοσμίως, μη σταματάτε να παίζετε τέτοια βίντεο». Έτσι. Και το κρατάτε και το κάνετε πράξη και μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη. Έχουμε ανάγκη από θελοντές μοντέρ, αλλά νομίζω τώρα που ακούνε τα παιδιά θα εμφανιστούν. Θα ανταποκριθούν πολύ, είμαι σίγουρη.